Κυρία Μάρκο, έχει ξεκινήσει τόσο στο εσωτερικό της Δημοκρατικής Αριστεράς όσο και στα άλλα κόμματα μία συζήτηση για την εκ νέου είσοδο του κόμματός σας στην κυβέρνηση. Πώς το σχολιάζετε? Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Άλλωστε, έχει απαντήσει και ο Πρόεδρός μας για αυτό το θέμα. Είχε γίνει μία πρόσκληση από την κυρία Παπογέννη, αλλά ουσιαστικά δεν αναφέρονταν σε εμάς. Είχε να κάνει με το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Την απάντηση την έχει δώσει ο Πρόεδρός μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κουβέλης πρόσφατα δεν απέκλεισε κάποιο ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές τι άποψη έχουν? Κάτω από προϋποθέσεις, αν και εφόσον χρειαστεί. Το κάνουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες συζητήσεις, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Αν και εφόσον. Πρόσφατα το κόμμα σας πήρε μια συγκεκριμένη στάση στο ζήτημα της ψηφοφορίας για τη μείωση των τιμών στα φάρμακα. Και στα κοντά έχουμε και την κρίσιμη ψηφοφορία του προϋπολογισμού. Έχετε συζητήσει στο εσωτερικό της Δημοκρατικής Αριστεράς για τη στάση σας? Σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, ψηφίσαμε ναι στη μείωση των φαρμάκων, να πέσουν τα φάρμακα έτσι ώστε ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε ακόμα πιο φθηνά ποιοτικά φάρμακα τα οποία είτε είναι από Ελλάδα, από την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, είτε έρχονται απ' έξω, τα οποία περνάνε όλα από τον έλεγχο του ΕΟΦ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό, βλέπουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί γύρω. Υποπίεση, με συγχωρείτε, έχει δημιουργηθεί υποπίεση. Ένα προϋπολογισμό που πρέπει να αποδείξει ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013 και υποπίεση γιατί υπάρχει το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2014. Είναι ένας προϋπολογισμός όμως που δεν δίνει μία χαραμάδα ελπίδας για κανέναν, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωζώνη και όταν έχουν φτάσει οι φόροι, βάζω μέσα και τα χαράτσια και γύρω στο 50%. Στον προϋπολογισμό θα ψηφίσουμε όχι. Διάφορα προϊόντα όπως είναι το γάλα, το ψωμί, θα υπάρξει απελευθέρωσή τους τις επόμενες ημέρες. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας για αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι όπως καταγγέλουν υπάρχουν ακόμα οργανωμένα καρτέλ σε συγκεκριμένους κλάδους. Πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και βέβαια, αλλά ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει για το ποιοτικό προϊόν. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα, αλλά και τα ποιοτικά μας προϊόντα. Φυσικά και υπάρχει το καρτέλ του γάλακτος, υπάρχει το καρτέλ του ρυζιού, υπάρχει το καρτέλ της μπύρας και δυστυχώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εταιρείες που να κατέχουν το 96% της αγοράς. Φυσικά και μιλάμε για καρτέλ. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει μία από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα, η Αγνώ, και ο ίδιος επιχειρηματίας να ανοίγει δίπλα σε διπλανό νομό εργοστάσιο και να μην πηγαίνει το ΣΔΟΕ να κάνει ενδομηλικό έλεγχο, κάτι που έχει ζητηθεί. Να μην ασχολείται κανένας με τους γαλακτοπαραγωγούς που χρωστάει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε αυτούς. Φυσικά και δεν λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και αυτό πρέπει να δει το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης. Μία άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει, είναι το ζήτημα της βουλευτικής αποζημίωσης, με αφορμή και δηλώσεις του συναδέλφου σας, του κυρίου Δάνη Τζαμτζή. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να υπάρξει μείωση στις αποζημίωσεις των βουλευτών? Δεν θα σχολιάσω για τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τζαμτζής. Εμείς ήδη, ως Δημοκρατική Αριστερά, ό,τι είχε να κάνει με τις επιτροπές, που είναι ένα μεγάλο ποσό κάθε μήνα, το δίνουμε, κάθε μήνα θα το δίνουμε για κοινοφελείς σκοπούς και σε διάφορα ιδρύματα.